σηκώνει στα άκρα. Κοντρόλ από τον Μακ. Ρωτομενσά. Ωραία η κίνηση του Μακ. Η σέντρα που βγαίνει. Κάνει κίνηση και πάλι τρίποντα. Στα δίχτυα. Ποιος άλλος. Ο άνθρωπος που σκοράρει πάντα με το κεφάλι. Ο Λέο Μάτος. Στο 38 τη βρίσκει τη λύση ο Πάο. Για να πάρει. Φωτιά ξανά. Η σέντρα. Καταπληκτικό άλμα από τον Λέο Μάτος, επιτόπιο σχεδόν άλμα εκεί που δεν μπορεί να αντιδράσει ο Αλή Κεϊτά. Και μετά στα δίχτυα της Έστερσουτ, ο ΠΑΟΚ βρίσκει την ισοφάρη. Για να δούμε τον Μασούντ, ο οποίος σημαδεύει απέναντι τον Λόπες στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Έκανε κακό κοντρόλ, άφησε την μπάλα πίσω. Έχει την μπάλα στο αριστερό, σούταρε γκολ! 0-4 με το που μπαίνει στο παιχνίδι, ο Λόπες βρίσκει δίχτυα. Με τη συμπλήρωση 60 λεπτών περίπατος για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο, εκεί που είχε ανεβεί ο Πανετολικός, έχασε δύο ευκαιρίες στο ξεκίνημα του μηχρόνου. Η ΑΕΚ βρίσκει γκολ με την βολίδα του Λόπες με το αριστερό. Τη Ειρήνια. Άλλη μια ωραία πάσα, ο Μάτος στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ με το αριστερό 0-1. Στο 44 κάνει ό,τι και πέφτει. Από το γήπεδο σκοράρει για δεύτερη διαδοχή σεζόν και βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παλιά για το Μασούρ με τη μία το γύρισμα και το γκολ 1-0. Η ΑΕΚ με τον Έλτερ Λόπες, ο οποίος σκοράρει και απόψε κοντά στον Πανετολικό, όπως συνέβη στο μάτς του Σαββάτου στο Αγρίνιο. Κοντά μας το πόδι. Στον καλύτερο συνδυασμό που έχει βγάλει η ΑΕΚ απόψε, πάρα πολύ ωραία πάσα με τη μία από το Μασούρ. Πιστολέ την ασίστ. Ο Ανός για τον γκολ. Ο Σάχοφ, ο Μάτος, ξεφύγει ωραία, τη σέντρα, η προβολή γκολ. 2-1 από τον Πέλκα στο 53. Πολλοί παίχτες βρέθηκαν αμαρκάριστοι στη μικρή περιοχή του ΑΟΚ. Και ο κεφαλιά του Μπακασέτα, 3-0. Στο 63. Η σέντρα από τον Λόπες είναι...